Θα καλημερίσουμε την Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα, Ειρήνη Χουδετσανάκη, για να μας δώσει, να σας δώσει μέσω του 984 όλες αυτές τις πολύτιμες συμβουλές. Κυρία Χουδετσανάκη, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να σας ακούσουμε λοιπόν. Λοιπόν, όπως είπατε και εσείς και αναφέρατε πολύ σωστά, έχει ξεκινήσει η ελοστολογή. Φέτος έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από την περιφέρεια Κρήτης και από τους παραγωγούς μας, ώστε να φτάσουμε στην ελαιοσυλλογή και να πάρουμε ένα ποιοτικό λάδι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μπήκαμε και εμείς στη διαδικασία να τονίσουμε κάποια λεπτά σημεία που χρειάζεται να προσέχει και ο παραγωγός αλλά και ο ελαιουργός. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολλές φορές λέμε και είναι και έχουν απόλυτο δίκιο, ένα μεγάλο μέρος της ποιότητας δυστυχώς κάνεται στα ελαιουργία. Είτε γιατί ο καρπός που συγκομίζεται και πάει στο ελαιουργείο παραμένει αρκετές μέρες, κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή το καρπό το συγκομίζουμε και μέσα σε 1 με 2 μέρες το πολύ θα πρέπει να αλέθεται. Αυτό είναι μια οδηγία που θα πρέπει οι παραγωγοί να μπορούν και να μπουν σε μια διαδικασία να την πραγματοποιούν. Από την άλλη, ο καρπός όταν πηγαίνει στο ελαιουργείο θα πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο. Ειδικά αυτές τις μέρες που έχουμε ηλιοφάνεια και έχουμε και το νοτιά, νομίζω ότι είναι, δηλαδή, κάνει μια ολόκληρη διαδικασία όλο τον καιρό. Γιατί ξεκινάει να κάνουμε καλλιεργητικές φροντίδες μόλις τελειώσει η ελαιοσυλλογή. Όταν φτάνει δηλαδή να πάρει τον καρπό, θα πρέπει στη συνέχεια να δεις πώς θα πάει στην ποιότητα του ελαιολάδου. Mm. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι, στην πραγματικότητα είναι η αξία του προϊόντος, η προστιθέμενη που πάει και στις αγορές. Άρα θα πρέπει λοιπόν ο παραγωγός συγκόμενος στον καρπό, τον πήγε στο ελαιουργείο, να φροντίσει μαζί σε συνεργασία με τον ελαιολό να λες σε 1 με 2 το πολύ ημέρες. Και ειδικά το τονίζω τώρα γιατί έχουμε πάρα πολλές ζέστες ακόμα. Άρα έχει, μπορεί να υποβαθμιστεί η ποιότητά του εάν το αφήσει παραπάνω από 1 με 2 μέρες. Mm-hmm. Στη συνέχεια λοιπόν ο ελαιουργός που όλοι το γνωρίζουν, κυρία Δουλγεράκη, καταρχήν θα πρέπει να φροντίσει να τηρεί τα συστήματα ασφάλειας ποιότητας τροφίμων για την ασφάλεια χρήσης του προϊόντος. Αυτό είναι ένα σημαντικό και οι ελαιουργοί ξέρουν ότι δεν τα τηρούν όλα, είναι όμως σημαντικό για να φτάσουμε να έχουμε τελικά αυτό που λέει και η περιφέρεια πάντα, ποιότητα, ταυτότητα προϊόντος, είναι ένα σημαντικό μέρος που ανήκει στον ελαιουργό. Είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Τα λεπτά σημεία τα οποία κρίνουν την ποιότητα του λαδιού. Ξέρετε, κυρία Χουδετσανάκη, τις περισσότερες φορές εμπειρικά ή παραδοσιακά κρατάμε τις λάθος πρακτικές, τις οποίες για διάφορους λόγους κρατούσαν και οι δικοί μας. Ας πούμε η παραμονή του ελαιόκαρπου. Να μαζέψω όλο τον ελαιόκαρπο, να τον πάω έξω από το ελαιουργείο, να κλείσω ραντεβού, να πάρω σειρά για να δούμε ποια μέρα θα αλέσουμε όλο το προϊόν μαζί. Το ξέρετε ότι κατά κόρον επικρατεί, αλλά αναφέρεται πολύ περισσότερο σε αυτό το οποίο μάθαμε να κάνουμε και όχι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Κύριε Μπουργεράκη, κάποια στιγμή, όπως το είπατε, είναι, θα πρέπει όχι τι μαθαίνουμε να κάνουμε, πώς είναι οι εξελίξεις και πώς θα οδηγήσουμε αυτό το προϊόν που πραγματικά και εσείς πολλές φορές έχετε αναφέρει ότι είναι ο χρυσός της Κρήτης, πώς θα το οδηγήσουμε να είναι όντως ο χρυσός της Κρήτης. Εδώ η Κρήτη, οι κλιματολογικές συνθήκες που έχει και φέτος ειδικά μετά από μια πολύ επίπονη χρονιά για την καταπολέμηση του δάκου και από πλευράς περιφέρειας και από πλευράς παραγωγών, και πάντα το λέω αυτό γιατί συνδράμανε οι παραγωγοί στο να έχουμε και μια καλή ποιότητα φέτος μετά από πάρα πολλές εκκλήσεις προς τους παραγωγούς. Νομίζω λοιπόν ότι ας προσέξουμε εκείνα τα λεπτά. Τα μάθαμε, αλλά δεν θα πρέπει κάποια στιγμή, αφού εξελίσσονται όλα, να εξελιχθούμε κι εμείς και να φτάνουμε να παίρνουμε ένα προϊόν mm-hmm. που πραγματικά θα μπορούν στις αγορές να έχει μια πολύ καλή τιμή. Έχουμε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες να έχουμε. Γιατί έρχονται αυτή τη στιγμή η Ιταλία και ζητάει από την Κρήτη ελαιόλαδο. Σας βάζω λίγο στη διαδικασία να το σκεφτείτε κι εσείς. Γιατί?
Σαφέστατα, ξέρουμε τι έχουμε. Εμείς ξέρουμε τι έχουμε. Απλά λέτε προς όλους τους παραγωγούς ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ή λίγο πιο νοικοκυρεμένοι, έτσι ώστε να πάνε όλα καλά. Και η ελαιουργή μεγάλη προσοχή. Δηλαδή εκεί που αναφέρομαι για τις θερμοκρασίες, να στηρούν πολύ ορθά τα συστήματα ασφάλειας ποιότητας προφήμων. Και μόνο από την τήρηση των συστημάτων ασφάλειας ποιότητας θα φτάσουμε σε ένα καλύτερο προϊόν. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι πολλές φορές, είναι και ο χρόνος που τρέχει, είναι πολλά, δεν το κάνουν ούτε επίτηδες ούτε... Αλλά θα πρέπει για να... Στα λεπτά σημεία κρύβεται η πολύ καλή ποιότητα. Ωραία. Του ελαιολάδου. Μία ερώτηση τέλος και σας απελευθερώνω, κυρία Χουδετσανάκη, επειδή είπατε ότι ναι, ακολουθούν ακόμα ζέστες παραπίσω. Έχει ανοίξει εκείνη η κουφέντα ότι οι ζέστες ευνοούν το βάκο. Από τη στιγμή που είμαστε σε ελαιοκομική είμαστε στην περίοδο της συγκομιδής με ράντισμα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι εδώ δεν παίζεις τώρα, αν θυμάμαι καλά από αυτά τα οποία λέτε. Κυρία Δουλγεράκη, τώρα δεν μπορούμε να ραντίσουμε με σκευάσματα. Δηλαδή πραγματικά θα είναι εγκληματικό να πάμε σε υπολοιμωτικότητα μέσα στο ελαιόλαδο. Δεν γίνεται. Απλά θα πρέπει η παραγωγή, όπως τώρα έχει βγει έτσι έξω ο κόσμος και είναι στο ηλιομάδημα, να συνεχίσουν να συλλέγω το προϊόν. Γιατί πραγματικά αυτές οι θερμοκρασίες που υπάρχουν τώρα ευνοούν πάρα πολύ το δάκο. Δεν έχουμε, να σας το πω, δεν έχουμε τελείως από το δάκο. Δηλαδή αυτός τώρα, αν δεν πέσουν οι θερμοκρασίες, συνεχίζει, μπορεί να πηγαίνει πιο αργά γιατί είναι η εποχή τέτοια, αλλά δεν φύγαμε από αυτό. Οπότε να συγκομίζουν το προϊόν τους τώρα που είναι ακόμα σε πολύ καλή ποιότητα, για να μην, δηλαδή ούτως ή άλλως ένα μήνα θα έχουν τελειώσει. Οπότε το περισσότερο, ας πούμε, η ελαιοσυλλογή θα είναι σε πολύ καλό σημείο. Μισό λεπτό. Εξαιτίας αυτού δεν μπορεί να γίνει, επειδή βρίσκεται σε με διαδικασία η ελαιοσυγκομωδή, κυρία Χουδετσανάκη, γιατί είσαστε και γεωπόνος. Γι' αυτό σας ρωτάω αυτό, και θα πρέπει να περάσει και ένα διάστημα Α, Β, Γ, 15 ημέρες νομίζω, εάν ραντίσεις, προκειμένου να προχωρήσει στη συλλογή του προϊόντος, διότι διαφορετικά θα έχει υπολοιματικότητα στο φάρμακο, ή επειδή έχει τελειώσει το πρόγραμμα δακοκτονίας, σας ρωτάω ευθέως. Όχι, καταρχήν το πρόγραμμα δακοκτονίας έχει τελειώσει, κάναμε μέχρι και τον έκτο ψεκασμό, ούτως ή άλλως τώρα έχουν φύγει σχεδόν και τομεάρχες, δηλαδή έχει τελειώσει αυτό το πρόγραμμα. Αλλά και από πλευράς του παραγωγού, ακόμα και αν ήταν εδώ οι τομεάρχες, κυρία Δουλγεράκη, δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία να ψεκάσουμε, γιατί θα υπήρξε υπολοιματικότητα στον καρπό. Δεν γίνεται αυτή την περίοδο, γιατί θα σας πω κάτι. Δεν μπορεί να πει σε κάποιον παραγωγό, μην πας να συλλέξεις το λάδι σου. Δεν είναι σωστό. Είναι η περίοδος ελαιοσυγκομιδής, όλοι έχουν το δικαίωμα, να ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο καθένας, να κάνει αυτό που πρέπει. Δεν μπορείς λοιπόν, άρα δεν μπορείς να ξεχωρίσεις μετά τα ελαιόφυτα, αλλά και ο παραγωγός να θέλει αυτή τη στιγμή να ψεκάσει, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ψεκάσει. Γιατί θα μπει στη διαδικασία κάποια στιγμή, στις 15 μέρες, που δεν περνάει η πολυματικότητα. Εμείς που ψεκάζαμε φέτος με το σκέπασμα που ψεκάζαμε, θα πρέπει να περάσουν 21 μέρες. Ποιος θα περιμένει μετά? Άλλος θα λέει ότι εγώ τώρα που είναι καλός καιρός. Άρα σε αυτή τη χρονική στιγμή νομίζω ότι ο παραγωγός αυτό που έχει να κάνει είναι να συλλέξει το προϊόν του όπως μπορεί και γρήγορα για να μπει στη διαδικασία. Ούτε να υπάρχει με τα υπολείμματα στα φάρμακα, αλλά και να μην υπάρχει υποβάθμιση λόγω ότι ακόμα δουλεύει ο δάκος. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις, τις πληροφορίες. Κυρία Χουδετσανάκη, καλημέρα σας από το 1984. Καλημέρα σας, από μένα.